Για όσους αντέχουν να μας βλέπουν, να υπενθυμίσουμε την υποκρισία όλων σας. Πώς κρίνεται η αντισταγματικότητα? Όποιος έχει 151. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, πώς εξελίσσεται η ιστορία. Είναι κυβέρνηση π.χ. η Νέα Δημοκρατία. Κάνει ένσταση αντισταγματικότητας ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αν αύριο ή χθες ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, έκανε η Νέα Δημοκρατία ένσταση αντισταγματικότητας. Και ούτω καθεξής. Αποτέλεσμα, εγώ έχω 20 χρόνια εδώ μέσα, δεν θυμάμαι ποτέ, εκτός αν υπάρχει μία εξαίρεση, μα ποτέ να έχει βγει κάποια διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση αντισταγματική. Αν δεν είναι έτσι, πώς γίνεται αυτό? Άρα είναι κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεύτερο, βρήκατε το συνταγματικό δικαστήριο. Γιατί αυτό τι θα κάνει, δηλαδή? Πώς θα δικάζεις? Με τι κριτήριο? Δεν θα δικάζει και με πολιτικό κριτήριο? Τρίτο θέμα. Τα πολιτικά ζητήματα και τα στρατηγικά δεν μπορεί να συνταγματοποιούνται. Γιατί αυτό γίνεται. Εδώ υπάρχει μια ενιαία στρατηγική που εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στον τομέα της ψυχικής υγείας, σε όλους μα όλους τους τομείς που είναι πολιτική, την οποία έχουν ακολουθήσει όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν εδώ. Αυτό λέγεται καπιταλισμός στη σύγχρονη εποχή. Αντισυνταγματικός ο καπιταλισμός, να το πούμε. Και εδώ λοιπόν, τι μιλάμε για ιδιωτικοποίηση? Ποιος δεν έκανε? Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε ιδιωτικοποίησεις μαζικές και μεγάλες? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε 14 αεροδρόμια, τρένοσέ, πώς το λένε, Κόσκο και δεν συμμαζεύεται? Όλοι σας δεν κάνατε? Υγεία. Όλοι στην ίδια στρατηγική δεν κινηθήκατε. Μιλάμε για τους οργανισμούς μας, προβλέπουν κλπ. Ποτέ δεν είχαν εκπληρωθεί έστω αυτά. Που ήταν το λιγότερο και ήταν λίγα. Από ποιες κυβερνήσεις? Από όλες. Άρα τώρα τι έχουμε? Κλιμάκωση. Και είναι λογική αυτή η κλιμάκωση. Τρίτο θέμα, είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν είναι? Είναι. Και σταματήστε τώρα τους ύμνους. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία δεν λέτε κουβέντα. Τέταρτο θέμα, σύνταγμα λάστιχο. Και ας αφήσουν τώρα τα κόλπα. Γιατί είναι λάστιχο μάλιστα. Επικαλείστε το άρθρο 22 παράγραφος 5. Τι λέει το 22 παράγραφος 5? Να το βρω, να το διαβάσω. Το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Σωστά. Συμφωνούμε. Ναι, αλλά έχει και παρακάτω. Όπως νόμος ορίζει. Αυτό γίνεται παντού. Έχει μια καλή γενική διακήρυξη. Π.χ. όλοι δικαίωμα στην εργασία, 10% άνεργοι, 20% άνεργοι. Και κολλάει όσο ο νόμος ορίζει. Ποιος τον κάνει τον νόμο? Οι διάφορες κυβερνήσεις. Μιλάτε τώρα, έλεος δηλαδή. Έλεος, μιλάτε τώρα για ιδιωτικοποιήσεις και ειδικά για τον τομέα της υγείας. Εντάξει, 3 λεπτά είναι. Για να δούμε λοιπόν, όλα, ειδικά μετά το 10, όλες οι κυβερνήσεις τι κάνατε? Αποψηλώσατε όλο το ΕΣΥ που κάλυπτε παλιότερα κάποιες στοιχειώδες ανάγκες, αλλά έχει... Μειώθηκαν οι γιατροί, μειώθηκαν οι νοσηλευτές, μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις. Όλοι δεν κόψατε. Χρηματοδοτήσεις κόψατε στο κεφάλαιο. Πουθενά. Μεγαλώσατε το φόρο. Το αντίθετο. Το φόρο τον μειώσατε. Λέει το Σύνταγμα. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να συνεισφέρουν στη φορολογία αναλογικά. Τι σημαίνει αναλογικά? Ανάλογα με το εισόδημά τους. Μάλιστα. 57 φοροαπαλλαγές. Οι εφοπλιστές. Και μιλάτε από πάνω, προτείνουμε στο Σύνταγμα να καταργηθούν έστω μερικές και δεν συμφωνεί κανένας εκτός ΚΚΕ και έχετε το θράσος εδώ να φωνάζετε για χρήματα και το ένα και το άλλο. Τι έχετε να πείτε στο λαό, στον εργαζόμενο, στον μισθωτό, στον άλλον, ότι το Σύνταγμα αυτό δεν λέει? Τι σημαίνει αναλογική φορολόγηση? Αυτοί που έχουν δισεκατομμύρια να πληρώσουν δισεκατομμύρια. Εσείς τι κάνετε? 57 φοροαπαλλαγές, να ακούει ο Κοσμάκης που δεν τα βγάζει πέρα με τη γνώμη σας, τη σύμφωνη γνώμη σας γνώμη σας όλων. Και μετά λέτε παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα. Τι τροπή δηλαδή. Και υποστηρίζετε τα δικαιώματα του λαού κλπ. Ποια δικαιώματα. Ίδια είναι το εργαζόμενο, ίδια είναι το εργοδότη, ίδια είναι του μισθωτού, ίδια του κεφαλαιοκράτη. Ποιος κουμαντάρει. Ούτε αυτά που σαν διακήρυξη έχει το Σύνταγμα δεν μπορείτε να τα εφαρμόσετε, δεν θέλετε να τα εφαρμόσετε. Και προσπαθείτε τώρα να βγείτε, να βρείτε διάφορα προσκύματα. Λέτε, τι λέει, ότι πρέπει να καλύπτεται από δημόσιους υπάλληλους, μόνιμους κλπ. Ο δημόσιος τομέας συνολικά. Μας δουλεύετε και κάνετε ένσταση. Δεν έχετε αορίστου, δεν έχετε τετράωρα, τρίωρα, δίωρα. Όλες οι κυβερνήσεις, εξάμηνα, τετράμηνα. Δεν τα εφαρμόσατε όλα αυτά στα πλαίσια της ευαλφάλειας, όπως τον είχε βαφτίσει η κυρία Διαμαντοπούλου, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι δεν τα κάνατε αυτά. Τι διαμαρτύρεστε τώρα. Και επικαλείστε και τέτοια άρθρα. Τελειώνω. Εμείς λέμε αντισυνταγματική είναι γενικά. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς οι διακηρύξεις είναι οι διακηρύξεις. Η εφαρμογή είναι μέσα και στο ίδιο το Σύνταγμα. Και κύριε Πλεύρη, συνδικαλισμός καλός είναι. Εμείς ζητήσαμε να επιταχθούν και να μην αποζημιωθούν ποιες, οι επιχειρηματίες. Εσείς τι κάνατε, για τους γιατρούς είπαμε να πληρώνονται, αφήστε τα κόλπα τώρα. Πάτε και διαβάστε, αφήστε τα λέω. Εσείς τι κάνατε ανταυτού, διπλασιάσατε για κάθε μέρα νοσηλείες σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και δώσατε και αποζημιώσεις. Σε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια σε πάρα πολλούς τέτοιους. Όταν έχουν όμως υπερκέρδη, δεν παίρνετε τεράστια ποσά. Το αντίθετο κάνετε. Επομένως, μην τα βάζετε μαζί με θέμα στρατηγικής. Ο καπιταλισμός λέει όλα είναι εμπόρευμα, πουλούνται και αγοράζονται. Και μην ακούμε, κύριε Μάντζιο, ότι είστε υπέρ του δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, διότι θα φουντάρουμε. Ποιος είναι κατά της ιδιωτικής υγείας. Μόνο το ΚΚΕ. Που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει, πρέπει όλα να ανήκουν στο κράτος. Όλοι οι υπόλοιποι λέτε τα αντίθετα. Τι τσακώνεστε λοιπόν, βρείτε τα εκεί και φτιάξτε και μια κυβέρνηση τέτοια για να καταλάβει και ο λαός αυτά που καταλαβαίνει.